Πόσο κοντά είμαστε στο PS5? Ας μην γελιόμαστε. Το PlayStation 5 αποτελεί το πιο καυτό gaming προϊόν ήδη πριν καν την ανακοίνωσή του. Καμιά κονσόλα δεν πρόκειται να φτάσει το hype του ερχομού ενός νέου PlayStation, ούτε καν από τις ήδη αντίπαλες εταιρείες. Οι φήμες που βγαίνουν σιγά σιγά στην επιφάνεια και που μόνο θα πυκνώνουν μέσα στα επόμενα χρόνια, είτε είναι ψευδείς είτε όντως έχουν κάποια βάση, αποτελούν βούτυρο στο ψωμί όλων των sites, καθώς φέρνουν εύκολα και αβίαστα πολλά views και clicks, κάτι που δείχνει και τη δίψα των αναγνωστών για οτιδήποτε νέο αφορά το PS5. Μετά το τελευταίο όργιο φημών περί διαρροής των specs και ημερομηνίας κυκλοφορίας του PS5 από σελίδα του εξωτερικού με το ομολογουμένως ηρωνικό όνομα semi-accurate ή μη ακριβής δηλαδή, με παράλογες αναφορές ακόμα και σε κυκλοφορία το 2018, θεώρησα σωστό να κάνω αυτό το βίντεο ώστε να δούμε ψύχρεμα ορισμένα πράγματα και να δούμε τελικά πόσο κοντά είμαστε σε ένα PS5. Για αρχή, ας δούμε μερικά νούμερα. Για το χρονικό διάστημα λοιπόν από την 1η Απριλίου του 2017 έως τις 31 Μαρτίου του 2018, στα ράφια των καταστημάτων έφτασαν 19 εκατομμύρια κονσόλες PS4 και το συνολικό νούμερο έφτασε τα 79 εκατομμύρια στα μόλις 4,5 χρόνια ζωής της κονσόλας. Ξέρετε πόσα έχει πουλήσει το PS2, η πιο επιτυχημένη οικιακή κονσόλα όλων των εποχών στα 5 πρώτα χρόνια ζωής της? 87,5 εκατομμύρια τεμάχια. Βλέπουμε λοιπόν πως η τρελή επιτυχία της Sony με το PS2 επαναλαμβάνεται και μάλιστα με νούμερα που κάποιος θα θεωρούσε ασύλληπτα στην αρχή της τρέχουσας γενιάς. Για το επόμενο οικονομικό έτος, η Sony προβλέπει μείωση και θα διατεθούν περίπου 16 εκατομμύρια κονσόλες, που σημαίνει ότι του χρόνου τέτοια εποχή οι πωλήσεις της κονσόλας θα φτάσουν στα 95 εκατομμύρια, νούμερο που ακουμπά το τελικό νούμερο συνολικών πωλήσεων του Wii με 101,63 εκατομμύρια και το PS1 με 102,5 εκατομμύρια, και μακρινό στόχο αποτελούν τα 155 εκατομμύρια του PS2, τα οποία όμως συγκέντρωσε σε μια περίοδο 11 ετών. Παράλληλα, η Sony προβλέπει αύξηση των εσόδων της από τις πωλήσεις παιχνιδιών, κάτι που είναι λογικό αν αναλογιστούμε τα αποκλειστικά παιχνίδια που έρχονται, καθώς και τα τεράστια ονόματα τρίτων εταιριών που πουλάνε κατά κόρον περισσότερο στο PS4. Ονόματα ογκόληθη όπως το πρόσφατο God of War, τα Detroit, Spider-Man, οι εμπορικές συμφωνίες με το Call of Duty, Red Dead Redemption 2 και FIFA είναι μερικά από τα ατού της Sony που θα παίξουν έως το τέλος της χρονιάς και θα οδηγήσουν τις πωλήσεις. Φυσικά δεν ξεχνάμε και κάτι ονοματάκια τύπου The Last of Us Part 2, Death Stranding, Days Gone, Ghost of Tsushima, Dreams και άλλα που θα παίξουν το δικό τους παιχνίδι μέσα στην ερχόμενη διετία. Όσον αφορά το PS Plus τώρα, οι συνδρομητές έχουν φτάσει στο εντυπωσιακό νούμερο των 34,2 εκατομμυρίων μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2018. Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε ήταν τα 31,5 εκατομμύρια στις 31 Δεκεμβρίου. Το πρώτο τρίμηνο του 2018 λοιπόν είχαμε μία αύξηση κατά 2,7 εκατομμύρια συνδρομητές. Ας το φιλτράρουμε λίγο όλο αυτό. Σχεδόν ένα στους δύο κατόχους PS4 είναι και συνδρομητής PS Plus, που στην πραγματικότητα το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο αν αναλογιστούμε ότι πολλοί έχουν αγοράσει 2 και 3 PS4 κονσόλες. Ξέρετε τι σημαίνει το τελευταίο τρίμηνο να έχεις κάθε μήνα 1 εκατομμύριο αύξηση σχεδόν στους συνδρομητές σου? Αποκλείεται να το πίστευαν και οι ίδιοι πριν το λανσάρισμα του PS4 πως θα είχαν τέτοια επιτυχία. Κοινώς, η Sony λούζεται αυτή τη στιγμή με λεφτά, επιτυχία, καλή φήμη και επιτυχημένο marketing. Η Microsoft έχει χάσει το παιχνίδι ξεκάθαρα, η The Nintendo επέλεξε σοφά να κινηθεί σε διαφορετικά μονοπάτια και να θριαμβεύσει με τον τρόπο της. Ας δούμε λοιπόν λογικά, θα αφήνατε εσείς μια τέτοια επιτυχία για να κάνετε reset στη γενιά? Φυσικά και όχι. Προφανώς και διανύουμε το σημείο καμπής των πωλήσεων του PS4, το προβλέπει εξάλλου και η Sony όπως είπαμε, αλλά όταν εσύ προβλέπεις πτώση πωλήσεων στις κονσόλες και μιλάς για μόλις 16 εκατομμύρια πωλήσεις το χρόνο, τη στιγμή που η Microsoft δεν έχει ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια στην έως τώρα ζωή του Xbox One, εντάξει, δεν είσαι και για να σε κλαίνε κιόλας. Όλα τα παραπάνω δίνουν το πάνω χέρι στη Sony και την πολυτέλεια του χρόνου. Την πολυτέλεια να σκεφτεί και να σχεδιάσει την επόμενη της κίνηση που θα ακούει στο όνομα PlayStation 5. Δεν έχει την πίεση που έχει η Microsoft να προσφέρει κάτι που θα την ξεπλύνει στα μάτια των gamers, ή την πίεση να προσφέρει κάτι πρώτη ώστε να κερδίσει κάποιο προβάδισμα χρόνου σε πωλήσεις. Προσωπικά προβλέπω πως θα έχουμε ταυτόχρονη κυκλοφορία του PS5 με το επόμενο Xbox, καθώς λίγο πολύ όλοι ξέρουν πως βαδίζει ο αντίπαλος. Ενώ ακόμα και ένα χρόνο αργότερα να βγει το PS5, είμαι σίγουρος πως οι πωλήσεις του θα καλύψουν εύκολα το όποιο προβάδισμα θα έχει δημιουργήσει η Microsoft.
Οπότε, βλέποντας όλα τα παραπάνω, έχοντας στο μυαλό μας και πως οι προηγούμενες γενιές διαρκούσαν 7 χρόνια τη στιγμή που εμείς διανύουμε το 5ο, έχοντας μάλιστα επεκτείνει θεωρητικά τη γενιά με την κυκλοφορία των PS4 Pro και Xbox One X, νομίζω πως θα ήταν παράλογο να μιλάμε για κυκλοφορία του PS5 πριν το 2020. Προσωπικά, θα θεωρούσα μια κυκλοφορία πριν το 2020 σαν να πυροβολεί η Sony το πόδι της. Τη στιγμή που έχεις κλείσει το έτος 2018 για τις κυκλοφορίες σου και έχεις να προσφέρεις ακόμα ένα σκασμό αποκλειστικά παιχνίδια που δεν νομίζω να τα δούμε όλα το 2019, συν μεγάλες third party κυκλοφορίες που αναμένονται του χρόνου όπως νέο Assassin's Creed, πιθανολογώ το Cyberpunk και άλλα, δεν νομίζω πως είναι καιρός που θες να ανεβάσεις hype για την επόμενη γενιά. Το αντίθετο μάλιστα. Θες να διατηρήσεις το momentum του κοινού σου για το PS4 ώστε να αγοράσουν και όλα αυτά τα παιχνίδια που έχεις προγραμματίσει. Γιατί ας μην ξεχνάμε πως όλα έχουν ανακοινωθεί για το PS4 και με αυτό στο μυαλό πολλοί αγοράζουν ακόμα και σήμερα την κονσόλα σου. Οπότε θα ήταν προδοτικό για το κοινό σου να μεταθέσεις κυκλοφορίες για να είναι στο launch του PS5 που στο κάτω-κάτω δεν θα έχει και την αγοραστική δύναμη που θα έχουν τα 100 εκατομμύρια PS4 που υπάρχουν σε νοικοκυριά εκεί έξω για να στηρίξουν με τις αγορές τους τα νέα σου PS5 παιχνίδια. Προσωπικά, θεωρώ πως τα Χριστούγεννα του 2020 θα ήταν η ιδανική περίπτωση κυκλοφορίας του PS5 με την συνοδεία αποκλειστικού και νέου τίτλου που θα αναδεικνύει τις δυνατότητες του μηχανήματος χώρια τις όποιες Definitive και Remastered εκδόσεις γνωστών παιχνιδιών ακολουθήσουν κλασικά. Φυσικά, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τον τεχνικό τομέα καθώς εκεί παίζεται μία άλλη μάχη και ίσως η μεγαλύτερη. Δεν θα επεκταθώ σε συγκεκριμένα specs καθώς τα περισσότερα τα θεωρώ υπερβολικά, το μόνο σίγουρο θεωρώ πως είναι η συμμετοχή της AMD. Ας αφήσουμε την αριθμολαγνία στην άκρη. Οι κονσόλες έπαψαν πια να βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας εδώ και μερικές γενιές, η δύναμή τους βρίσκεται στις custom υλοποιήσεις στο τεχνικό τομέα και στο ξεζούμισμα των δυνατοτήτων τους από τους developers. Να θυμίσω πως η δύναμη του PS4 αντιστοιχεί σε μια κάρτα γραφικών AMD Radeon 7870, μια κάρτα που είχε βγει για τα PC τον Μάρτιο του 2012 και θεωρούνταν mid-range, για να δούμε μια αντίστοιχη σε δύναμη υλοποίηση στο PS4 σχεδόν 2 χρόνια αργότερα. Το λέω πολύ απλά, χωρίς να αναφέρω νέες αρχιτεκτονικές και μεθόδους λιθογραφίας που αναπτύσσονται, κυρίως γιατί θέλω να θίξω το γεγονός πως το ευρύ κοινό των κονσολών δεν επιζητά τα specs και κυρίως δεν είναι διατεθειμένο να τα πληρώσει. Έτσι, το να προσφέρει κάποιος μια σύγχρονη κονσόλα που θα αντέξει χρόνια και μάλιστα σε ανταγωνιστική τιμή τύπου 399 ευρώ όπως το PS4, θα πρέπει να εξετάσει πάρα πολλές φορές με τους συνεργάτες του τις ιδανικές συνθήκες για να γίνει αυτό. Έτσι, τα όποια specs θεωρούνται από την πρώτη τους μέρα παροχημένα, καθώς αναγκαστικά θες να κρατήσεις το κόστος χαμηλά. Γι' αυτό θεωρώ σημαντικό, όποιος ασχολείται τουλάχιστον, να παρακολουθεί την αγορά του hardware κυρίως σε επίπεδο AMD και μνημών, γιατί οι εξελίξεις του 2018-2019 θα είναι αυτές που θα ενσωματωθούν στις επόμενες γενιάς κονσόλες, καθώς θα έχουν δοκιμαστεί, οριμάσει και εξελιχθεί και φυσικά θα έχουν πέσει τιμολογιακά. Σημαντικό σημείο στις τρέχουσες εξελίξεις θεωρώ πως είναι η ανακοίνωση της AMD στους επενδυτές της πως ήδη δειγματίζει τους επόμενους Zen 2 επεξεργαστές με 7 nanometer λιθογραφία με προγραμματισμένο launch μέσα στο 2019. Φυσικά μην περιμένετε Zen desktop επεξεργαστές στο PS5, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι 7 nanometer λιθογραφία η οποία είναι απαραίτητη αν θέλουμε ένα APU AMD το οποίο υπολογίζω πως θα πρέπει να περιέχει το λιγότερο 64 compute units συν τη CPU και όλα αυτά σε ένα μικρό σε χώρο πακέτο, κρύο και με χαμηλή κατανάλωση για να το δούμε στο PS5. Απλά τα πράγματα λοιπόν. Είμαστε σε περίοδο ζυμώσεων στο hardware και όποιος βιαστεί να βγάλει νέα κονσόλα ρισκάρει να μείνει ακόμα πιο πίσω τεχνολογικά. Φυσικά όλα τα παραπάνω είναι προσωπικές εκτιμήσεις και τα πάντα αλλάζουν, ειδικά στον τεχνολογικό και ανταγωνιστικό τομέα των κονσολών. Αλλά καταλήγω πως θα μου προκαλέσει μεγάλη έκπληξη μια κυκλοφορία ενός PS5 ή Xbox Next πριν το 2020. Έως τότε, χαρείτε τις κονσόλες σας και τις παιχνιδάρες σας που έρχονται και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!